Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η προτελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα. Αναλύσεις όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και όλες τις τελευταίες μέρες ζούμε σκηνές βγαλμένες από τις πιο δύσοσμες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, ειδικά η περίπτωση των συνομινιών πρωτοκλασσάτων στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι πολίτες βέβαια σε μεγάλο βαθμό παρακολουθούν εμβρόντιτοι, ενώ ο κίνδυνος να πάψουν να παρακολουθούν ένα πολιτικό σύστημα που βουλιάζει συχνά πυκνά στην ανυποληψία είναι και πάλι ορατός. Την ίδια στιγμή ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα είναι αυτό της οικονομίας, το οποίο σε μεγάλο βαθμό περνάει από τον τουρισμό και την επιτυχία του κλάδου στο υπόλοιπο της χρονιάς. Και εδώ τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα και δύσκολα. Ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λίτες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Συζητάμε απόψε την επικαιρότητα στις αναλύσεις με τον Νίκο Ρωμανό, Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Σύνδεση μέσω Skype. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Είναι πολύ βαριά η φρασιολογία που ανταλλάσσεται μεταξύ σας κυρίως και του ΣΥΡΙΖΑ και οι παραπομπές που γίνονται σε άλλες εποχές. Νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν και σοβαρά ερωτηματικά. Παραδείγματος χάρη, ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι αυτό όλο που κάνετε προσομοιάζει σε καταστάσεις του Βρώμικου 89. Ναι, αυτό θα είχε ενδιαφέρον να το πει στον κύριο Κουβέλη που ήταν τότε Υπουργός Δικαιοσύνης στο υποτιθέμενο Βρώμικο 89. Και φυσικά το κόμμα του το ίδιο, το οποίο τότε μίλαγε για κάθαρση. Αυτό σήμερα προφανώς όλοι οι μουσαφίριδες που έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ από το παλαιό ΠΑΣΟΚ έχουν επιβάλει και τη γραμμή και χρησιμοποιεί τη φρασιολογία που χρησιμοποιούσε τότε το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι εσωτερικά δικά του ζητήματα, δεν έχει και πιο πολύ έχει έτσι ενδιαφέρον κουτσομπολίστικο. Αυτό που έχει ουσία είναι ότι μιλάμε πλέον για μία άμυνα απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι απείλησαν τελικά τα θεμέλια του πολιτεύματός μας. Mm-hmm. Όλα αυτά που αποκαλύπτονται πλέον έχουν να κάνουν με ένα παρακρατικό σύστημα με πολλά παρακλάδια δε, τα οποία λειτουργούσαν ταυτόχρονα, λειτουργούσαν προφανώς εν γνώση του κυρίου Τσίπρα. Σήμερα άκουσα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπαδόπουλο, να λέει στο Sky ότι ο κύριος Τσίπρας γνώριζε. Ο ίδιος ο κύριος Παπάς έχει πει έμεσα ότι ο κύριος Τσίπρας γνώριζε όταν για να δικαιολογηθεί για αυτές τις πρωτόγνωρες συνομιλίες έλεγε ότι είναι λόγοι εθνικού συμφέροντος αυτοί που επέβαλαν αυτές τις συνομιλίες με τον κύριο Μιονή. Λόγος εθνικού συμφέροντος που να μην γνωρίζει ο Πρωθυπουργός είναι αδύνατο να υπάρξει. Φαντάζομαι ότι πρώτα ένας λόγος εθνικού συμφέροντος πάει στον Πρωθυπουργό και τον γνωρίζει ο Πρωθυπουργός και μετά πάει στο δεξί του χέρι. Δεν συνηθίζονται όλα αυτά, τέλος πάντων, γιατί μην αρχίσω τώρα να σας κουράζω με στοιχεία. Νομίζω ότι το ερώτημα πια δεν είναι αν γνώριζε ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Αυτό είναι πιο πολύ ρητορικό ερώτημα. Είναι το γιατί επί 4 χρόνια, γνωρίζοντας παράλληλα ότι λειτουργούσαν παρακρατικοί μηχανισμοί μέσα και γύρω από το Μαξίμου, δεν έκανε τίποτα. Και εκεί είναι που είναι η ουσία του ερωτήματος και η θα ουσία θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Απλά επειδή ακούω κατά καιρούς κάποιες περιπτώσεις τέτοιες οι οποίες προσομοιάζουν περισσότερο ή λιγότερο, δίνεται πολλές φορές η αίσθηση ότι μπορεί πολλοί να μιλάνε με πολλούς και λένε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μας ζητήθηκε από την Ισραηλινή πρεσβεία να έχουμε κάποιες συνομιλίες με τον συγκεκριμένο κύριο. Γιατί πια τέτοιος οριμαγδός, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Πρώτη φορά συμβαίνει κάποιος να μιλάει με κάποιον υπουργό ή με κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης? Να μιλάει ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας με τον οποιοδήποτε προφανώς και δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Το να μιλάει και να θες να κρύψεις ότι μιλάει και να λέει αυτά που έλεγε ο κύριος Παπάς και που στην αρχή αρνείται ότι είχαν ελεγχθεί και ότι υπήρχαν ακόμα και αυτές οι συναντήσεις και μετά να μαθαίνουμε ότι και οι συναντήσεις γινόντουσαν και αυτά τα πρωτόγνωρα πράγματα λέγονταν για μαγαζιά, για παραμάγαζα, για outsourcing, για πολλά λεφτά, για την τύπησα αναφερόμενο στην κυρία Τουλουπάκη την οποία θα καλούσε στο γραφείο του για να καθοδηγήσει.
αντίστοιχες συνομιλίες με τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος επίσης με τον κύριο Τσίπρα παρόντα στην συγκεκριμένη συνομιλία και τον κύριο Καμένο ανταλλάσσανε όλα αυτά τα ωραία που μαθαίναμε. Όλα αυτά, ναι, νομίζω ότι πρώτη φορά συμβαίνουν. Και ταυτόχρονα από την ίδια την ΕΕΠ να έρχονται πληροφορίες για ένα ολόκληρο παρακρατικό μαφιόζικο σύστημα με δολοφονίες, με αστυνομικούς μέσα, με δοσοληψίες. Γιατί τα συνδέεται αυτά τα δύο, συνδέονται? Γιατί όλα αυτά έχουν συνδετικό κρίκο, κοινό παρονομαστή, αν θέλετε, το παρακράτος, κοινό παρονομαστή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και κοινό παρονομαστή πρωτοκλασσά τα στελέχη, δεξιά ή αριστερά χέρια, όπως θέλετε πείτε το, του πρώην Πρωθυπουργού. Ναι. Ακούω αυτό το χαρακτηρισμό παρακράτους, δεν τον ακούω μόνο από εσάς, τον έχω ακούσει από πάρα πολλά στελέχη και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και την κυβέρνηση. Σήμερα το πρωί χρησιμοποίησε αυτό το χαρακτηρισμό ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δεν φοβάστε ότι όλο αυτό παραπέμπει σε μαύρες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας και πολλές φορές την έχουμε πληρώσει, δηλαδή έφτασε στο σημείο και ακροτηριασμού η χώρα με τέτοιες περιπέτειες? Δεν είναι κίνδυνος συλλήβδη για το πολιτικό σκηνικό αυτός? Κίνδυνος είναι να υπάρχουν τέτοια κυκλώματα, συστήματα, να λειτουργεί έτσι μία κυβέρνηση και να απειλεί κατά αυτόν τον τρόπο τελικά τα θεμέλια του πολιτεύματός μας. Από εκεί και πέρα η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, καταρχάς η αποκάλυψή της, κατά δεύτερον το να αναζητηθούν οι ευθύνες μέχρι τέλους, νομίζω ότι είναι αυτονόητο και δεν έχει να κάνει με οπαδικό συνέστημα ή με προσομοίωση της πολιτικής ζωής σε οπαδική διαμάχη. Αντίθετα, έχει να κάνει με μια συνολική ενωτική διαδικασία όλου του δημοκρατικού τόξου απέναντι σε πρακτικές οι οποίες καταβαραθρώνουν και απειλούν, ξαναλέω, το πολίτευμά μας. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια μιλάει για αποπροσανατολισμό με τη σκανδαλολογία, δηλαδή αναφέρεται συγκεκριμένα σε ένα πρόγραμμα συνεργασία το οποίο δεν περπατάει, αναφέρεται στην οικονομική κρίση ή στην κοινωνική κρίση ή και τα δύο ταυτόχρονα, τα οποία κατά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτων πυλών, στα ζητήματα με τις τράπεζες, σε ζητήματα όπως η διανομή των 20 εκατομμυρίων από τον κύριο Πέτσα στα μέσα ενημέρωσης. Επ' αυτού τι λέτε? Καλά, τα λεγόμενα, η λίστα, αυτή η λεγόμενη λίστα Πέτσα, έχουμε πει ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών, εν πάση περιπτώσει, να δοθεί στη δημοσιότητα. Είχαμε πει ότι αυτό θα γινόταν μετά την ολοκλήρωση της καμπάνιας και την εκταμίευση των ποσών για να έχει και πραγματικό αντικείμενο αυτή η λίστα που θα δοθεί και να μην είναι θεωρητική. Και εκεί εμένουμε. Αυτό το έχουμε πει δε από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι ότι οδηγούμαστε σε κάποια ατζέντα ή σε κάποια συζήτηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, από την πρώτη στιγμή της επιτυχημένης αντιμετώπισης της πανδημίας και από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η εθνική μάχη για να σώσουμε ό,τι σώζεται από τον τουρισμό, αλλά και σε όλα τα άλλα πεδία των μαχών που είχε μέσα αυτή η αντιμετώπιση της πανδημίας, αυτό που κάνει είναι να δυσφημεί τη χώρα, να δυσφημεί αυτή την εθνική προσπάθεια, να δυσφημεί την κυβέρνηση, αλλά ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα κυβέρνησης, είναι ζήτημα εθνικής προσπάθειας, μέσω fake news, μέσω προπαγάνδας, μέσω ψεμάτων. Αυτό δηλαδή που ξέρει να κάνει μια ζωή. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο και ξαναλέω και ό,τι σχολιασμός έχει γίνει από μέρους μας όσον αφορά όσα αποκαλύπτονται σχετικά με το παρακράτος και τα παραδικαστικά κυκλώματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχολιάζονται μόνο επί τη βάση της δημοκρατικής ευαισθησίας που πρέπει κάθε κόμμα, κάθε πολίτης, κάθε πολιτικός, και εγώ περίμενα και τους ίδιους τους πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν επιδείξει αυτή τη γενναιότητα και αυτή την ευαισθησία. Εκεί καταλαβαίνω ότι, ας πούμε, σας είπα ένα παράδειγμα, ο κύριος Παπαδόπουλος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε τα πράγματα με το όνομά του. Ο κύριος Φίλης, άκουσα ότι στη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο
είπε λίγο πολύ τα πράγματα με το όνομά του. Ο καθένας βέβαια με το δικό του τρόπο και με βάση τις ισορροπίες που θέλει να κρατήσει. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ζητήματα δημοκρατίας. Δεν έχουμε να κάνουμε με ζητήματα κομματικών διαφορών. Mm-hmm. Να σας πάω λίγο στον τουρισμό, κύριε Ρωμανέ, γιατί υπάρχει μια συζήτηση η οποία νομίζω την ακούτε κι εσείς ζωηρά, ο κίνδυνος εκπτώσεων υγείας υπέρ οικονομίας και τουρισμού. Γιατί σας το λέω αυτό. Πολλές φορές δίδεται η εντύπωση ότι από την στιγμή που παίρνονται κάποιες αποφάσεις μέχρι το χρόνο υλοποίησής τους, αποδεικνύεται ίσως ότι η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αποφασίσαμε για τα Βαλκάνια προ 15-20 ημερών και βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια φοβερή έξαρση στα κρούσματα σε Βουλγαρία, Σερβία, Κροατία, Κωσυφοπαίδιο, Βοσνία. Υπάρχουν ζητήματα. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, έχετε δίκιο και θα είμαστε ειλικρινείς. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες μέσα στις οποίες παλεύουμε να σώσουμε τη βασική μας βιομηχανία, που είναι η τουριστική βιομηχανία, μία από τις βασικές βιομηχανίες, από τις ελάχιστες. Αυτό το κάνουμε και λόγω της φύσης αυτής της βιομηχανίας έχει απόλυτη συνάρτηση με το τι γίνεται γύρω-γύρω, με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πώς ανοίγουν τα σύνορα και με τι όρους και με το πόσο συχνά επανεξετάζονται αυτοί οι όροι, που έχει να κάνει επίσης με την υφή αυτής του COVID, που όπως είπατε τα στοιχεία αλλάζουν από 15ήμερο σε 15ήμερο ή και νωρίτερα. Με δεδομένα όλα αυτά, εμείς αυτό το οποίο προτάσουμε είναι, χωρίς να θέσουμε σε διακινδύνευση, και ευτυχώς το έχουμε καταφέρει με βάση τα ως τώρα δεδομένα και από τους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα όλο το τελευταίο διάστημα, έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα. Προφανώς το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης των αριθμών από εδώ και πέρα θα είναι από αυτούς οι οποίοι έρχονται. Αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, αν δείτε αναλογικά τον αριθμό το τεστ που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, τη στόχευση που δίνεται σε χώρες εντός εισαγωγικών υψηλού κινδύνου, δηλαδή σε πτήσεις από τέτοιες χώρες, και την αναλογία των θετικών τεστ, ευτυχώς μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ρισκάρουμε όμως, έτσι φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε. Έτσι, τρόπος να μην ρισκάρεις καθόλου. Ναι. Ο μόνος τρόπος να μην ρισκάρεις καθόλου ήταν να πάρεις απόφαση ότι δεν θα ανοίξει τον τουρισμό. Ναι. Αυτό δεν είχαμε την πολυτέλεια να το κάνουμε. Αλλά ξαναλέω ότι ρισκάρεις μέσα σε κάποια πλαίσια που δεν θα θέσουν σε διακινδύνευση όλο αυτό που χτίσαμε ως κοινωνία και ατομικά ο καθένας μέσω της ατομικής ευαισθησίας και ευσυνειδησίας όλο το προηγούμενο διάστημα. Αν το δει κάποιος στενά, πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, είναι οι Έλληνες πολίτες. Αν το δει κάποιος στενά οικονομίστικα, κύριε Ρωμανέ, θα μπορούσε να πει γιατί να μην ανοίξουμε και σε αυτούς που φέρνουν τα περισσότερα λεφτά στη χώρα. Δηλαδή, αν είναι να ρισκάρουμε, ας ρισκάρουμε να έχει και νόημα. Δηλαδή, γιατί να ρισκάρουμε σε έναν οδικό τουρισμό ο οποίος αφήνει περιορισμένα χρήματα και όχι σε έναν τουρισμό από χώρες οι οποίες ξέρουμε πώς λειτουργούν και τι κεφάλαια έρχονται να επενδύσουν εντός εισαγωγικών στον τουρισμό στη χώρα μας. Νομίζω ότι και στα δύο πεδία στα οποία λέτε, με προσοχή γίνεται ένα άνοιγμα. Αυτό το άνοιγμα όμως, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ λεπτή η ισορροπία, ούτως ώστε να γίνει με προσοχή, να μην ξεφύγει η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ως κοινωνία, ως κράτος, ως επιχειρηματίες, ως πολίτες όλοι μας, ούτως ώστε να μην διακινδυνεύσουμε αυτά που πτήσαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόταγμα. Ακούτε εσείς το σούσουρο. Να προστατεύσουμε την υγεία, να προστατεύσουμε τους πολίτες και φυσικά να προστατεύσουμε και την οικονομία μέσα σε όλα αυτά. Ακούτε το σούσουρο ότι πλέον ό,τι και να γίνει, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα ακούγεται ότι ό,τι και να γίνει, lockdown δεν ξαναγίνεται. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα? Πράγματι, η στόχευση είναι ακριβώς να μην χρειαστεί υπό καμία συνθήκη να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το καθεστώς. Ο στόχος είναι όπου χρειαστεί να γίνονται τοπικές κινήσεις, τοπικά lockdown σε δομές, να υπάρχει όλη η πρόνοια για να μην χρειαστεί ούτε αυτό. Θυμίζω ότι και στα ξενοδοχεία και στα κατατόπους αεροδρόμια υπάρχουν όλα τα μέτρα προστασίας, ούτως ώστε να προβλέψουμε και να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, προφανώς, είναι μια πρωτόγνωρη συνθήκη όλη αυτή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε δείξει μέχρι τώρα ότι έχουμε καταφέρει να την αντιμετωπίσουμε πολύ καλύτερα
από χώρες που θεωρούσαμε πρότυπα μέχρι πρόσφατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Ρωμάνε, και για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.